Φίβο μου, ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το ρολόι. Είμαι βέβαιος ότι σε ενδιαφέρει. 1100 ευρώ. Αντιπρόταση 1100. Τώρα ζεστά η κρύα. Τώρα χαμογελάς, Γιάννη. Έλα, χαμογελάς. Θα αφήσω εσάς λίγο πρώτα και θα το μελετήσω. Έχουμε ακουμπήσει 4. Είμαστε στο χλιαρό τώρα. Έχω απάντηση 1250 ευρώ. Γιώργο, πρέπει να γίνει δικό μου. Για 300. 1350. Πινκ-πονγκ οι προσφορές μεταξύ Τσαγκαράκη και Φίβου. Το θέλουν τόσο πολύ και οι δύο, θέλω να δω πού θα φτάσει. 1400. 1500. Αχα. Το θέλω το ρολόι σας. Το θέλει ο Φίβος και το προσπαθεί πάρα πολύ, αλλά... Αλλά θα αποχωρήσω. Λοιπόν, Γιάννη μου, ξέρω πολύ καλά ότι είμαστε αυτή τη φορά και οι δυο μας σε μια τεταμένη αγωνία, και εσύ και εγώ. Εγώ γιατί θέλω πολύ αυτό το ρολόι, αλλά ως έμπορος θέλω να έχω τα περιθώρια να το διαθέσω στην πελατεία μου και μάλιστα σε καλή τιμή, γι' αυτό φημίζομαι. Και δεν θα μπορέσω να ξεπεράσω τα 1550 ευρώ. Θέλω να το σκεφτείς καλά και θα χαρώ πολύ αν έχουμε συμφωνία. Τι λες, είμαστε σύμφωνοι. Μια αντιπρόταση. Ό,τι θέλεις, αλίμονο. Δικό σου είναι το ρολόι. Θα το κλείσουμε στα 1650. Δεν μπορώ να πάω πάνω από τα 1550. Μάλιστα. Γνωρίζω καλά την αξία του, δεν μπορώ να περάσω τα 1550 ευρώ. Αν και εσύ είσαι σύμφωνος, θα χαρώ πολύ να κάνουμε συμφωνία. Αχ, το έδωσε. Εμένα να ξέρετε στο Castle Trust. 6 και 4, Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το Star, Castle Trust, να δούμε αν το έδωσε ή δεν το έδωσε. Εγώ, στη θέση του, ναι, για ένα ρολόι του 1917, 1550 ευρώ. Και ένα κατοστάρικο, έτσι, και για ένα κατοστάρικο, σκέψου το λίγο. Να σας πω πάντως. Είμαι 1000 ευρώ. Με 100 ευρώ το έχει δώσει. Τώρα που μου λείπει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παζάρι, να ξέρετε. Εγώ για αυτόν τον λόγο είναι ένας από τους λόγους βασικά που το βλέπω πάρα πολύ. Ξέρεις πόσες φορές έχω μάθει και εγώ πράγματα τώρα από αυτό το παζάρι που κάνουν εκεί πέρα. Έχεις πράγματα να πας κι εσύ. Όχι, εσύ και σε δικά μου πράγματα συμφωνεί, δουλειές τέτοια από εκεί. Ξέρω εγώ τα χειρίζω αλλιώ. Σκέφτομαι ότι έχω ένα σαγκαράκι απέναντί μου. Λέω τι θα έκανε. Κάτσε ένα άνθρωπο να μιλήσω. Θέλω, δεν θέλω. Είμαι παίρνω τηλέφωνο, μου λένε για μια δουλειά. Λέω πνίγομαι. Δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω πολλές προτάσεις. Πάρα από εβδομάδα. Γνωστό, έχω πολλές προτάσεις. Δεν ξέρω. Και έχω μείνει με 20 ευρώ στο σπίτι. Ούτε για delivery δεν φτάνουν. Το δίνες, πες μου αυτό. Το δίνες το ρολόι του 17 1250. Να μην το δίνε, παιδί μου, αυτός και για δύο ευρώ. Ανταλλαγή θα έκανε. Με τι? Με χαμόγελο. Κάτι που θα ήταν άλλο. Μην το πούμε τώρα ή και με ένα κατασάρια, το δίνω. Κοίτα, 6,5 900 ευρώ, έτσι. 6,5 900 ευρώ. Γι' αυτό το λέω, ανάλογα τώρα τι θα ακούσω. Αν ακούσει και εγώ 900, θα πήγαινα παραπάνω. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο που η αξία έχει αντικειμενική αξία, είναι και συναισθηματική αξία. Γι' αυτό άλλος βάζει στο μυαλό του μια τιμή άλλη. Όλα είναι θέμα γνώσεων. Άμα ξέρεις εσύ πως αντικείμενα υπάρχουν παλιά που δεν ξέρουμε τι είναι και νομίζουμε ότι είναι κάτι άχρηστο, π.χ. ασήμαντο και τελικά είναι θησαυρό μου σπίτι. Γιατί το κρατούσε κάποιος ένας στρατηγός. Γιατί έλεγε ώρα είναι.